θέλουμε να ενημερώσουμε τους εργαζόμενους σε όλη την χώρα ότι έπρεπε σήμερα από το πρωί στις 9 η ώρα να έχει ξεκινήσει το συνέδριο. Όπως βλέπετε όμως και εσείς, η πόρτα είναι κλειστή. Δεν έχει ξεκινήσει το συνέδριο. Οι αντιπρόσωποι της Δημοκρατικής Αγωνιστικής Συνεργασίας των ζωντανών συνδικάτων είναι εδώ και περιμένουν. Οι άλλοι αντιπρόσωποι ψάχνετε να τους βρείτε εδώ γύρω στο θέρετρο, να τους βρείτε στην πόλη ενδεχόμενα και όπου αλλού. Αυτό είναι ένα μεγάλο ζήτημα. Να γιατί από την αρχή εμείς λέγαμε και λέμε ότι τέτοιο συνέδριο με αντιπροσώπους, εργοδότες, νόθους, σωματεία φαντάσματα δεν μπορεί να γίνει. Εμείς εδώ και μέρες, από προχθές δηλαδή, ζητούσαμε να συνεδριάσει η διοίκηση της ΓΕΣΕ. Το ζητήσαμε και σήμερα. Μια διοίκηση που πρέπει να ξεκινήσει τις νόμιμες διαδικασίες, δηλαδή πρέπει να επιστραφούν όλες οι κάρτες πίσω, που ξέρετε έχουν μοιραστεί σαν μαρουλόφυλλα τις προηγούμενες μέρες, να γίνουν όλες οι νόμιμες διαδικασίες που προβλέπονται και με βάση το καταστατικό, να πάρουν κάρτες οι πραγματικοί αντιπρόσωποι των εργαζομένων και με βάση αυτό να ξεκινήσει μια νομιμοποίηση που όμως δεν μπορεί να έχει μέσα αυτή η νομιμοποίηση τους εργοδότες, δεν μπορεί να έχει τους νόθους, δεν μπορεί να έχει τους προέδρους ανωνύμων εταιριών, δεν μπορεί να έχει μέσα όλους αυτούς που απαρτίζουν ένα μεγάλο μέρος των αντιπροσώπων του συνεδρίου. Θέλουμε να τα γνωρίζει όλα αυτά η εργατική τάξη, γι' αυτό και επιμένουμε, αν θέλουν πραγματικά, να γίνει ένα συνέδριο που να κουβεντιάσουμε τα πραγματικά προβλήματα των εργαζομένων. Αυτή είναι η εκτίμησή μας, επιμένουμε σε αυτό και θα επιμείνουμε όλες αυτές τις μέρες και σήμερα και αύριο. Έχουν τεράστιες ευθύνες οι άλλες δυνάμεις που έχουν φτάσει μέχρι εδώ την κατάσταση. Η εργατική τάξη δεν μπορεί να ανεχτεί αυτόν τον εκφυλισμό και θα πάρει τα μέτρα της. Και σε ευχαριστούμε. Η παρέτηση του κυρίου Γαραγιωγόπουλου ανοίγει το δρόμο για διάλογο για να βρει μια λύση χρυσή τομή για να ξεκινήσει το συνέδριο. Η όποια παρέτηση ή οι όποιες ενέργειες της πλειοψηφίας θα μπορούσαν να συζητηθούν αρκεί να συνεδριάσει η διοίκηση της ΓΕΣΕ ή να συνεδριάσει η Εκκλησική Επιτροπή της ΓΕΣΕ, όπου εκεί επισήμως θα γίνουν όλα αυτά που είπατε προηγουμένως και οι παρετήσεις. Και ξέρετε, εμείς θέτουμε ένα πολιτικό ζήτημα, σοβαρό πολιτικό συνδικαλιστικό, που αφορά τους 53 που εμείς θεωρούμε ότι είναι νόθοι και δεν πρέπει να πάρουν μέρος στο συνέδριο.